σας κακό φαίνεται από αυτά που συμβαίνει? Τι είναι αυτό που σας θίγει, που σας στεναχωρεί, που σας βγάζει έτσι εκτός αυτού ή σας εξωθεί έτσι να εκνευριστείτε? Παρόλο που δεν μπορώ να φανταστώ εύκολα τον κύριο Μαλά να εκνευρίζει. Όχι, ο κάθε άνθρωπος έχει τις έντονες στιγμές του. Αυτό το οποίο με εκνευρίζει πολύ είναι όταν άτομα που ευεργετούνται από εμένα, οι καλοί συνεργάτες, τελικά δεν λένε ένα απλό ευχαριστώ. Και όταν εκμεταλλεύεται κάποιος την φιλία, την σχέση που έχει με ένα άτομο, έστω και πολιτικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω δώσει χώρον στην εκμετάλλευση στον οποιοδήποτε, αλλά αυτά με εκνευρίζουν ειδικά. Άρα η αγνωμοσύνη. Η αγνωμοσύνη. Ποιους έχετε ευεργετήσει? Πάρα πολύ κόσμο. Εννοώ επαγγελματικά και να βοηθήσω με την καλή έννοια. Και όμως πολλοί κόσμος σου γυρίζει την πλάτη. Ειδικά όταν ήμουν υπουργός, έβλεπα πολλούς φίλους, οι οποίοι δεν υπάρχουν τώρα. Γι' αυτό νομίζω ότι μας λέει κάτι. Χάσατε φίλους. Δεν ήταν φίλοι προφανώς. Εσείς τους αφήσατε, εκείνοι σας άφησαν επειδή δεν είχαν την εύνοια που θα... Προφανώς, προφανώς. Ναι. Πάντοτε είχα και έχω μια πολύ έτσι επαγγελματική σχέση με τον οποιοδήποτε. Γιατί αυτός είναι συνεργάτης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν δημιουργώ σχέσεις με άτομα. Αν πραγματικά δεν νιώθω την ανάγκη να έχω μια σωστή επαγγελματική σχέση. Όμως, δυστυχώς, πολλοί κόσμος δεν ανταποδίδει με τον ίδιο επαγγελματισμό. Ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά ξέρω ότι περιμένω την να ξέρετε κι εσείς και θέλω να ξέρετε ότι περιμένω να είστε αυτό που λέγεται, ότι είστε ειλικρινής άνθρωπος. Περισσότερο από το κανονικό. Περισσότερο. Απάνω στο ρουσφέτη. Έχουμε παρακολουθήσει τους πάντες. Τους πάντες και πραγματικά δηλαδή, όποιος πει εμείς και στη δική μας τη θητεία ή στη δική μας την προεδρία ή οτιδήποτε, δεν υφίσταται να βγάλουμε τη μάσκα και να πούμε το ρουσφέτη καλά κρατεί. Βέβαια, έχω κάνει και δηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Φύγετε από τις δηλώσεις. Όχι, ξεκάθαρα. Πολλοί κόσμοι με προσεγγίζει αυτό και εκείνο. Όχι. Δεν πρόκειται κανένας να διευκολυθεί από εμένα να πάρει αυτό που θα πάρει με την αξία του. Έμαθα στη ζωή μου. Και αυτή ήταν η όλη μου πορεία, οτιδήποτε διεκδικά στη ζωή να το παίρνει με την αξία σου. Διότι αν μιλάμε για κοινωνική στασιμότητα, προφανώς και εμείς ήδη δεν θα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι και κοινωνία αυτής της στασιμότητας που υπάρχει στην κοινωνία. Και νιώθω πάρα πολύ έντονα σε αυτό το θέμα, πάρα πολλοί κόσμοι με προσεγγίζει, λέω, εάν υπάρχει δυνατότητα μέσω των προσόντων, ο κάθε ένας να πάρει. Παραδέχεστε όμως ότι υπάρχει ρουσφέτη. Όπως είπατε. Και ότι καλά κρατεί. Βεβαίως υπάρχει. Τι διαφορετικό θα φέρετε σε ό,τι αφορά την ακομματοκρατία? Ακομματοκρατία. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ένας πρόεδρος από μόνος του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα για να είμαι πάντοτε δίκαιος. Διότι υπάρχουν πολλά πλοκάμια, αν θέλετε, στην πολιτική ζωή και ο καθένας χρησιμοποιεί το δικό του πλοκάμι. Για να εξυπηρετηθεί. Όμως, αυτό το οποίο θα προσπαθήσω, τουλάχιστον μέσα από τη δική μου την Προεδρία, είναι να δώσω ευκαιρία σε άτομα τα οποία δεν είχαν, αν θέλετε, στην πρώτερα τους δύο την σχέση, αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά τη σχέση καθαρά με το πολιτικό σύστημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος έχει σχέση με το πολιτικό σύστημα φέρει βαρύδια. Αυτό νομίζω είναι άδικο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται σε κόμματα σήμερα που νομίζω είναι πολύ αξιοπρεπείς πολιτικοί. Θέλω έτσι να φύγω λίγο από το χώρο της πολιτικής και να σας γνωρίσω σαν άνθρωπο πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θα πάμε σε μια πρώτη ερώτηση από ένα ψυχολόγο μας, γιατί θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, οπότε ίση μεταχείριση σε όλους σας. Και επιστρέφουμε για να πάρουμε έτσι λίγο, έχετε μια φοβερή ιστορία, που νομίζω ότι δεν είναι πολύ γνωστή προς τα έξω, ως άνθρωπος, ως παρελθόν. Να πω μόνο ότι η μητέρα σας, η Ορθοδοξία, ήταν αδερφή ενός ήρωα της ΕΟΚΑ και όχι μόνο, και ο πατέρας σας.
επίσης με ένα άλλο τρόπο. Και εσείς περάσατε από όλα τα στάδια αυτού που είναι η προ της εισβολής Κύπρος και μετά την εισβολή. Θέλω έτσι να τα παρακολουθήσουμε, να τα γνωρίσει ο κόσμος. Πάμε να δούμε μια πρώτη ερώτηση και επιστρέφουμε για να ακούσουμε όλα τα κομμάτια αυτής της ζωής. Ένα ερώτημα που νομίζω έχουμε όλοι στο μυαλό μας είναι πώς θα μπορέσουμε να ξελασπώσουμε, να βγούμε από αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε μπει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουμε τον απλό λαό, τον μέσο λαό σαν θύμα λόγω των προβλημάτων που έχουν υπάρξει και των μεγάλων οικονομικών δυσκολιών. Βεβαίως, η ερώτηση βασικά στέλνει το μήνυμα στα πολιτικά πρόσωπα. Θα εφαρμόσετε πολιτική η οποία δεν θα επιβαρύνει τον απλό άνθρωπο. Μαρία Περδικογιάννη, ψυχολόγος. Αυτό είναι πολύ λογικό και είναι ένα ερώτημα που βγαίνει μέσα από τον κάθε Κύπριο, ειδικά αυτή την περίοδο. Να έχετε ένα λεπτό να απαντήσετε όμως. Και το καταλαβαίνω. Άρα οι πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσω θα είναι πολιτικές που θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο. Και για να είμαι πολύ πιο ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι οι πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε θα είναι πολιτικές μόνο ενός δίκαιου κοινωνικού κράτους. Πρέπει να είναι πολιτικές σε μια δημοκρατική οικονομία, όπου θα δίνεται η δυνατότητα και στον επιχειρηματία να αναπτύσσεται για να μπορεί να δώσει μια δουλειά και να δημιουργεί ο άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Θέλω να δώσω το στίγμα της αξιοπρεπούς ύπαρξης του ανθρώπου και αυτό σημαίνει και καλή μισθοδοσία και καλές υπηρεσίες στο κράτος και καλή σχέση με την εκτελεστική εξουσία. Έχετε δηλαδή ένα διαφορετικό όραμα από αυτό της αριστεράς? Νομίζω θα το βάζω λίγο διαφορετικά. Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός είναι και η λέξη σοσιαλισμός έχει και την έννοια της, είναι κοινωνισμός. Άρα από αυτή την έννοια ο κοινωνισμός είναι μια ιδεολογία που εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία του οποιοδήποτε της κοινωνίας και σίγουρα την αριστερά. Έχετε όμως διαφορές ή συγκλίνεται απόλυτα? Όταν λέμε διαφορές νομίζω ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε αυτή την πολιτική ταυτοποίηση ή κλωνοποίηση όπως τη λέω καμιά φορά. Η κοινωνική ευαισθησία είναι απόλυτα ταυτισμένη με την φιλοσοφία ενός αριστερού κόμματος. Και μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι αυτή την ευαισθησία και αυτή την φιλοσοφία είναι μέρος της δικής μου πολιτικής κουλτούρας. Άρα, αν αυτό είναι το ερώτημα, οπωσδήποτε. Κύριε Μαλά, αισθάνεστε πολιτικός αυτή τη στιγμή? Αισθάνομαι και πολιτικός, αισθάνομαι και τεχνοκράτης σε πολλά θέματα, γιατί τα βλέπουμε πολύ λεπτομέρεια. Πόσο πολιτικός, πόσο τεχνοκράτης? Πάστε μου έτσι ένα πω. Πού πατάτε? Νομίζω στο 50-50 ή 60-40 καλύτερα στο τεχνοκρατικό ταξίδι. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση και επιστρέφουμε. Αυτός που θέλει να ηγηθεί ελεύθερων πολιτών και να είναι ηγέτης ελεύθερων ανθρώπων, αυτός πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ταπείνωση, ούτως ώστε να ελέγχει η ταπείνωση τον ναρκισισμό και να είναι καλά γιωμένος, να πατά στη γη. Να μην είναι ο ίς και μόνος και θα του επιτρέψει να επιλέγει άριστους που να είναι καλύτεροι από αυτόν σε διάφορους τομείς. Μόνον τότε θα πάμε μπροστά. Και ρωτώ τον κάθε πολιτικό, τι έχει έγκυα, έχει, τι μπορεί να μας πει ότι θα είναι διαφορετικός? Λοιπόν, γιατί να είστε διαφορετικός, κύριε Μαλά? Απλώς είναι μέρος της ερώτησης. Είναι ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Και η απάντηση είναι ότι νομίζω έχω αυτά τα χέρια, διότι είναι μέρος της ίδιας με της επαγγελματικής ζωής, της ίδιας με της κουλτούρας. Έτσι έχω μάθει. Δηλαδή πώς? Να εργάζομαι ομαδικά, να βάζουμε όλοι το μυαλό κάτω για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα. Και ξέρετε, η επιστήμη, καλύτερα έρευνα, για να επιλύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να έχεις συλλογική και ομαδική σκέψη. Εκεί είναι το δυνατό σας σήμερα. Ένας από μόνος του δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Έτσι. Γι' αυτό το έχω αποδείξει και όταν ήμουν υπουργός και οι συνεργάτες μου όλοι. Ακριβώς αυτό μου έλεγαν, ότι κάθεσαι γύρω από έναν τραπέζι, ακούς όλους και βγάζεις την καλύτερη δυνατό αποτέλεσμα μέσα από το διάλογο. Επίσης,
πολύ σωστά έχει αναφερθεί και από τον κύριο, από τον Βασίλη, ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι ταπεινός και να νιώθει ότι όταν έχει δίπλα του κάποιον με περισσότερες γνώσεις, πρέπει να τον αξιοποιεί και να μην τον παραμερίσει. Λοιπόν, εσείς γεννηθήκατε στον Άγιο Σέργιο Αμοχώστου στις 10 Ιουνίου του 1967. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και παλιές φωτογραφίες, οι παιδικές σας αναμνήσεις. Η πρώτη σας μνήμη. Οι πρώτες μνήμες σίγουρα από τον Άγιο Σέργιο, από την Αμόχωστο. Ένα παιδί από μια οικογένεια με 4 παιδιά, 3 αδερφές. Με πολύ πολύ λίγες χαρές, πρέπει να σας πω, υπό την έννοια ότι δεν είχα την ευκαιρία να παίζω με τα παιδιά της ηλικίας μου, ήταν και το σπίτι λίγο έξω, για να είμαι δίκαιος. Αλλά πολύ γρήγορα, όταν άρχισα έτσι να καταλαβαίνω, δυστυχώς μας βρήκε η κατάσταση τότε με το ΕΟΚΑΒΙΤΑ και βρεθήκαμε στο στόχαστρο. Η ΕΟΚΑΒΙΤΑ γιατί σας βρήκε στο στόχαστρο ή σας έθεσε στο στόχαστρο? Λόγω της συγγένειας που είχε η μάνα μου με τον Μακάριο, τον Αρχιεπίσκοπο. Ήταν εξαδέρφια, νομίζω. Πρώτη εξαδέρφη του Μακαρίου. Ο πατέρας μου είχε μια ειδική σχέση με τον Μακάριο, ήταν στενός εργάτης και κάπου αυτή η σχέση είχε ενοχλήσει και την ΕΟΚΑΒΙΤΑ και προσπαθούσε να βρει την χρυσή ευκαιρία να δολοφονήσουν τον πατέρα δύο φορές. Τι στενή σχέση είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο ο πατέρας σας? Ο πατέρας μου λειτουργούσε σαν σύνδεσμος μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην περιοχή της Αμοχώστου δραστηριοποιείται πολύ έντονα και πολύ σκληρά, πρέπει να πω, η ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Ήταν μια από τις πιο ακραίες εκφράσεις της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Γι' αυτό υπήρχε ένας μηχανισμός από πολίτες, ο οποίος έστελε πληροφορίες για τις παράνομες δραστηριότητες και αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνταν σε πρώτο στάδιο από τον πατέρα και μετά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Και παρόλο που κανένας από αυτούς της ΕΟΚΑΒΙΤΑ δεν υπέφερε και πάρα πολλοί από αυτούς έχουν και στο σπίτι μας και παραδίδονται και ζητούσαν προστασία, με όλα τα αυτά υπήρχε ένας μικρός σκληρός πυρήνας, αδίσταχτη πρέπει να σας πω, έτσι διεφάνει μετά, γιατί είχα στο στόχαστρο την οικογένεια, υπήρχε κίνδυνος απαγωγής, γι' αυτό και δεν είχα την ευκαιρία να κινούμαι ελεύθερα όπου θέλω. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, δημιουργούσαν έντονες παιδικές στιγμές και με έχουν σημαδέψει. Ήθελα να ακούγαμε τον πατέρα του κυρίου Μαλά, αν έχουμε την ευχέρεια τώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτός ο πατέρας υπήρξε και μέλος της ΕΟΚΑ της πρώτης. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν ένα πλάσμα πολύ μέσα στα της Κύπρου και πολύ πατριώτης και ηρωικός, θα έλεγε κανείς, ναι, με την ιδεολογία να υπηρετήσει τον τόπο του. Βέβαια. Ανήκε στην ΕΟΚΑ όταν ήταν ακόμα μαθητής εδώ στη Λευκοσία, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Ανήκε στα 5 μαθητικά στελέχη της ΕΟΚΑ που είχαν τη δυνατότητα ακόμα και ένοπλο, να το πούμε, δράσιο. Μετά μπήκε στα βουνά, άρχισε από τον Πενταδάχτυλο, αν θυμάμαι καλά, κατέληξε στο Κρυσίγετο του Γρίβα, υπηρέτησε λίγο καιρό με τον Γρίβα, στον Κίκο. Τραυματίστηκε και μετά συνελήφθη στα βουνά του Κύκου. Με ποιο τρόπο σας επηρέασε, δηλαδή ράγισε και λίγο η φωνή σας, τσάκισε, όταν είπατε με σημάδεψε αυτή η εμπειρία που μας κυνηγούσαν, που ήμασταν στο στόχαστρο, που κινδυνεύαμε, που κινδύνευε ο πατέρας? Οπωσδήποτε, όταν είσαι παιδί και δεν μπορείς να ζήσεις μια κανονική ζωή, όταν συνεχώς σκέφτεσαι θα μπει στο αυτοκίνητο να πας με τον πατέρα σου κάπου, εάν θα επιστρέψεις. Βλέποντας όλη εκείνη την έντονη δραστηριότητα γύρω από το σπίτι. Το βράδυ δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, ειδικά τα καλοκαίρια, κάπως ήσυχοι, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος μιας επίθεσης κτλ. Όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, ήταν πάρα πολύ έντονα και φυσικά, όταν έγινε το πραξικόπημα, είχαμε υποστεί και κακοποίησης, πρέπει να σας πω, στα χέρια της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Δηλαδή? Ο πατέρας είχε φύγει την 15η του Ιούλη, πήγε στο εφεδρικό σώμα, στη Λευκοσία,
πριν εκδηλωθεί το πραξικόπημα και όλος τυχαίως όταν εκδηλώθηκε ήταν εκεί. Μετά για 2 εβδομάδες δεν ξέραμε που είναι. Θυμάμαι πολύ καλά ότι οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι πληγώθηκε και ενδεχομένως να είχε ακόμη χάσει τη ζωή του, γιατί μας έφεραν το αυτοκίνητο με το οποίο πήγε στη Λευκοσία ματωμένο. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σκεφτεί ένα παιδί και μια μάνα όταν σου φέρνουν ένα αυτοκίνητο ματωμένο. Όλη εκείνη την περίοδο μέχρι τις 14 του Αυγούστου ήμασταν υπό παρακολούθηση και αυτό αποδεικνύει και τον πατριωτισμό αυτών της ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Η Τουρκία εισέβαλε στη χώρα μας και αυτοί κυνηγούσαν ακόμη συμπατριώτες τους αντί να πάνε να πολεμήσουν τους Τούρκους. Υπήρχε φυσικά και μία μέρα που ήρθα στο σπίτι, εμένα μέσα στον τοίχο, μου έβαλαν το πιστόλι στο στόμα, όλα αυτά. 7 χρονών παιδί. 7 χρονών. Σας έβαλαν το πιστόλι στο στόμα. Μάλιστα. Και τι σας είπα. Ο κύριος, ο οποίος είναι και γνωστός, είναι από το τρίγωνο της βαρχίας αμοχώς του, μου είπε αν βρω τον πατέρα σου θα τον πυροβολήσω με μία σφαίρα στο στόμα. Σε ένα παιδάκι 7 χρονών. Αυτός είναι ο πατριωτισμός τους. Έχετε καθόλου μέσα σας ξεκαθαρίσει όλα αυτά για τον διχασμό ή ακόμα έχετε μίσος εναντίον αυτών των ανθρώπων που έβαλα σε ένα παιδάκι 7 χρονών? Όχι, δεν μπορώ να έχω μίσος, δεν είναι μέρος του χαρακτήρα μου. Λύπη περισσότερη, αλλά και μία διάθεση αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσο πολιτεύομαι, ή κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, να παραμείνουν στο περιθώριο. Διότι δυστυχώς ήταν απόβλητα της κοινωνίας. Ειδικά η ΕΟΚΑΒΙΤΑ, κάποιοι από αυτούς ήταν απόβλητα της κοινωνίας, τα οποία τα χρησιμοποίησαν κάποιοι εν ονόματι ενός τάχαντες ιερού αγώνα. Ιερού αγώνα και τελικά ιδού τα αποτελέσματα. Η πιο συγκινητική... Και αυτό που, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι κανένας από αυτούς δεν βγήκε να πει ένα συγγνώμη, είτε αυτή, είτε η ηθική αυτοργή. Το είπε ο πρώην βουλευτής. Ποιος είναι αυτός? Το είπε. Αυτή τη στιγμή μου μιλάω σκηνοθέτης. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο και θα επανέλθω πάνω σε αυτό. Η πιο συγκινητική στιγμή που ζήσατε ως παιδί. Η πιο συγκινητική στιγμή που έζησα ως παιδί νομίζω ήταν όταν είδα τον πατέρα μου να επιστρέφει τις... στις 29 του Ιούλη στο σπίτι, όταν εγώ νόμιζα ότι ο πατέρας μου ήταν πληγωμένος και ξεκουραζόμουν στη βεράντα του σπιτιού πάνω σε μια πολυθρόνα και βλέπω τον πατέρα μου στο βάθος να έρχεται. Αυτή ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Πολύ λίγες στιγμές συγκινήθηκα, ειδικά όταν ήμουν παιδί. Τον ήταν... πιστεύατε νεκρό? Τον πίστευα ότι είναι πληγωμένος κάπου. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι... Λοιπόν, κύριος Διονύσης Μαλάς, πατέρας του υποψήφιου για την Προεδρία, του κ. Σταύρου Μαλά. Κύριε Μαλά, καλώς σας απόγευμα. Καλώς σας απόγευμα. Θα χαμηλώσετε την ένταση της τηλεόρασης και εσείς να μας ακούτε. Είναι μακριά η τηλεόραση, για άλλο κομμάτι. Λοιπόν, σπασμένα τζάμια πήραν στην οικογένειά σας. Υπήρξατε αγωνιστή στη ΣΕΟΚΑ, πολιτικός κρατούμενος μάλιστα κατά τον απελευθερωτικό αγώνα, έτσι? Ναι, ήμουν αγωνιστής στη ΣΕΟΚΑ, αντάκτης στην ομάδα του Μάρκου Δράγου. Μάλιστα. Και μετέβηκα του Πολυβίου, του Ανδρέα Πολυβίου. Συνελήφθηκα και ενεκλήφθηκα στα κρατητήρια για 3 ακριβώς χρόνια. Μάλιστα. Και επίσης απειληθήκατε 2 φορές για εκτέλεση, έχω την εντύπωση μετά. Σας κυνηγούσαν, λέει, έχω μάθει, έχω στοιχεία εδώ μπροστά μου. Σας έχουν απειλήσει για εκτέλεση τότε με την διχόνοια στον τόπο μας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Εγώ είχα τις ιδέες ότι η ΕΟΚΑΒΙΤΑ οδηγούσε τον τόπο σε... είχα κάποια αποτελέσματα. Αυτό το διαδήλωνα και στα καφενεία και σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχα πάρα πολλές φορές. Τους εγκαλιούσα, τους εμιλούσα, τους έλεγα ότι είστε ηθίτες, αλλά σε κάποιον άλλο στάδιο
θα γίνετε και εσείς τα θύματα εσείς, θυματοποιώντας τον λαό. Είχα μία εντολή, αν θέλετε, από τον Μακάριο. Ήμουν συμπαιδικός κρίκος με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έλυναν πληροφορίες. Και τουρκοκύπριους και ελληνοκύπριους, οι οποίοι όντως ελληνοκύπριοι ως στόχος τότε ήταν οι δράσεις της Ιωκαβίδα. Αυτό ενόχλησε κάποιους της Ιωκαβίδα ή ακόμα πιστεύω των τοπικών ηγέτων της Ιωκαβίδα, και σε κάποια έρευνα που είχε κάνει η αστυνομία είχε ανακαλύψει έγγραφα ότι πρόκειτον να με εκτελέσουν. Φυσικά να σας πω κάτι. Πολλές φορές είχαν καθίσει σε νέδρες για να με σκοτώσουν, όμως κάποιοι από την Ιωκαβίδα ή κάποιοι που γνώριζαν με προειδοποιούσαν. Μην πρόσεξε από την τάδε περιοχή. Πρόσεξε από την τάδε τόπο. Οφείλω να πω ότι σας τιμά πάρα πολύ ειλικρίνεια σας, κύριε Μαλά, γιατί δίνετε και τις δύο όψεις ενός νομίσματος, έτσι. Κοιτάξτε, εάν κάτι με διακρίνει, είναι η ειλικρίνεια. Εκτός της αγωνία από το 59 που είχε λήξει ο αγώνας της ΙΟΚΑ, το πού πάμε. Γιατί οφείλω να πω ότι οι διχόνοιες ξεκίνησαν από το 59. Δεν ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την κατάσταση και ήμουν ένας κήρυκας μιας άλλης πορείας. Το αντιλαμβάνομαι. Και επειδή ο χρόνος μας όμως είναι λίγος και είναι τόσο κρίμα που άργησε ο γιος σας να έρθει στο στούντιο, έχει πολλές υποχρεώσεις, είμαι σίγουρα ότι σας καθυστέρησαν ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω και εγώ τι, πόσο τρέχετε αυτόν τον καιρό. Κύριε Μαλά, τι σας θέλατε να μεταφέρετε από αυτή την εμπειρία, να μεταδώσετε σε αυτόν τον γιο που απειλήθηκε και είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που έζησε ο Σταύρος Μαλάς. Τι θέλετε έτσι να του μεταφέρετε εν ώψη αυτού του αξιώματος που διεκδικεί? Να γίνει ένας ηγέτης αυτά τα φαινόμενα στην Κύπρο να εκλείψουν. Της διχόνοιας. Στον γιο μου έχω μεταφέρει πάρα πολλά, έχω διαμορφώσει τον χαρακτήρα του. Όταν ήταν μικρός λένε ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει λόγο. Και παραδείγουν τον παραδείγματα με την δική μου συμπεριφορά και έναντι του ή έναντι κάποιον άλλον. Και λέω ότι οι υπόσχεσεις που σου έδωκα για να τον προβληματίσω, για να τον μαθητεύσω αν θέλετε, ισχύει, αλλά λόγω οικονομικής στεγότητας θα την μεταφέρουμε σε κάποιον άλλη. Ο λόγος είναι λόγος, Σταύρο μου. Έτσι τον έμαθα, μπορεί και σε μένα. Όπως λένε στα χωρικά, ο λόγος του ανθρώπου είναι κοτσάνι. Έτσι, και σε μένα και στο γιο μου μπορεί να λειτουργήσει αντιοικονομικά πολλές φορές. Όμως εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι άνθρωπος κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς. Είναι ο άνθρωπος κλειδής για τη ζωή σας, ο πατέρας σας? Σίγουρα ο πατέρας μου έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην όλη διαμόρφωση της ζωής μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρόλες τις δυσκολίες της ζωής, κάθε ελεύθερο του χρόνο τον αφιέρωνε στην συζήτηση με τα παιδιά του για πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Ποτέ δεν το θυμάμαι τον πατέρα να κάτσει σε ένα καφενείο. Ο όλος του ελεύθερος χρόνος με τα παιδιά του και να συζητά σε βάθος και με πολύ ευρύτητα σκέψεις και φιλοσοφικό ήταν, ό,τι φανταστείτε. Για τη μητέρα σας? Η μάνα μου είναι ένας άνθρωπος πολύ τρυφερός,
Είναι παφήτησα. Είναι παφήτησα από την Παναγία. Μια γυναίκα που δίνει τα πάντα για τα παιδιά της. Πολλές φορές είναι επιδεικνύει τόσο αλτρουισμό στη ζωή της, που μπορεί να είναι και ενάντια στην ίδια την υγεία της. Και όμως προσφέρει συνεχώς, δεν δείχνει τον δικό της πόνο στα παιδιά της. Και στη ζωή της υπέφερε πάρα πολύ, πολλές δυσκολίες, πολλές ταλαιπωρίες, ειδικά μετά την προσφυγιά, όμως και πριν. Μια γυναίκα πολύ εργατική. Έχασε τον αδερφό της καταρχάς. Έχασε και τον αδερφό της βεβαίως. Το Χαράλαμπο Μούσκο, πρέπει να το πούμε. Ναι. Κατάγεστε από μια οικογένεια ιερών, κύριε Μαλά. Είναι γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συγγένεια. Αυτό είναι βάρος για σας ή σας δίνει φτέρα. Μπορώ να πω, με έχει παραδειγματίσει και προβληματίσει το γεγονός ότι προέρχομαι από μια τέτοια οικογένεια. Και από την οικογένεια του Χαράλαμπου του Μούσκου, αλλά και ο Μακάριος. Και από τον πατέρα σας. Με τον Μακάριο προσωπικά είχα και μια στενή σχέση και πάρα πολλές ιδιαίτερες και στενές στιγμές. Είχα την ευκαιρία πολλές φορές να βρεθώ μαζί του, να συζητήσουμε, να ακούσω τους προβληματισμούς του, στο βαθμό που αντιλαμβάνομαι αυτούς τους προβληματισμούς, να γνωρίσω και τα ιδιαιτερότητες του Μακαρίου. Όλα αυτά σίγουρα σημαδεύουν τη ζωή ενός νεαρού παιδιού. Και τώρα που διεκδικώ το ανώτατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάποιες αρχές με τις οποίες μεγάλωσε, αλλά και τις αρχές που έχω κληρονομήσει σίγουρα από αυτήν την οικογένεια, βαραίνουν και με καθοδηγούν. Τι σας χαλαρώνει? Σας βλέπω, σας παρακολουθώ έτσι πολύ καιρό και έχετε αυτή την... Είστε γιατρός, έτσι? Γενετιστής. Γενετιστής. Λοιπόν, έχετε αυτή την όψη ενός γενετιστή. Τι είναι αυτό που θα δούμε τον κύριο Σταύρο Μαλά να κυλιέται στο χώμα ή να γελάει ή να ψήνει τη σούβλα του ή να ανεβαίνει, δεν ξέρω τι εγώ, στα βουνά που αγαπά να ανεβαίνει. Αγαπάτε πολύ τον Κυπριακό κάμπο, μαθαίνω. Αγαπώ τον Κυπριακό κάμπο και με χαλαρώνει πρώτα απ' όλα να είμαι με τα παιδιά, με την οικογένεια, το βράδυ. Ειδικά όταν έχω λίγη ώρα να κάτσω στον τσάκι με τα παιδιά, με τη σκύλα μας. Έχετε σκύλα? Έχουμε και σκύλα. Πώς το λένε? Ρόζα. Είναι η Ρόζα. Είναι η Ρόζα, βέβαια. Ναι. Είναι η Ρόζα, ένα πολύ αξιοαγάπητο ζώο, πανέξυπνο ζώο πρέπει να σας πω. Άρα έχετε πέντε παιδιά. Έχουμε πέντε παιδιά. Ναι. Και επειδή η Ρόζα έχει ξοδέψει λίγο χρόνο τελευταία στον πατέρα, τελευταία που επισκέφθηκα τον πατέρα μου, είδα τη Ρόζα να μου εκφράζει μία απογοήτευση, γιατί είναι ακριά και την έφερα στη Λευκοσία. Λοιπόν, λέω να πάμε να δούμε ένα βιογραφικό δικό σας, γιατί δεν θα προλάβουμε να καλύψουμε. Πραγματικά λυπάμαι που δεν έχουμε τον χρόνο να περπατήσουμε πολύ περισσότερο σε ένα βάθος στη ζωή σας και στα βιώματά σας. Έχουμε όμως ακόμα περίπου 20 λεπτά, από όταν θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε. Πάμε να δούμε το βιογραφικό και επιστρέφουμε. Ο Σταύρος Μαλάς γεννήθηκε στον Άγιο Σέργιο της Αμχώστου στις 10 Ιουνίου του 1967. Είναι παιδί του Διονύση Μαλά, αγωνιστή της ΕΟΚΑ και στενού συνεργάτη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και της Ορθοδοξίας Μούσκου, αδελφής του ήρωα Χαράλαμπου Μούσκου και εξάδελφη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Καταγόταν από ευκατάστατη οικογένεια και σαν παιδί δεν στερήθηκε παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη όμως στερήθηκε τις παιδικές ξένιαστες στιγμές, γιατί ειδικά τον τελευταίο ένα χρόνο πριν την εισβολή, η οικογένειά του βρισκόταν στο στόχαστρο της ΕΟΚΑ Β' και απειλείται η ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, οι ελεύθερες του μετακινήσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, η οικογένειά του βρέθηκε προσφυγοποιημένη αρχικά στον κάμπο της Ακίστρας για λίγους μήνες και μετά στην Πάφο. Η παιδική του ζωή στην Πάφο ήταν πολύ δύσκολη, λόγω και του στίγματος που έφεραν ως πρόσφυγες. Τις ελεύθερες του ώρες βοηθούσε τους γονείς του στη φάρμα και τα χωράφια. Ο πατέρας του, Διονύσης Μαλάς, εκτός από αγωνιστής της ΕΟΚΑ, διατέλεσε και πολιτικός κρατούμενος στα κρατητήρια Κοκκινοτρεμιτιάς. Στη συνέχεια εντάχθηκε στις παραστρατιωτικές οργανώσεις για αντιμετώπιση της Τουρκοανταρσίας.
Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα, τον ερχομό του Γρίβα στην Κύπρο και τη σύσταση της ΕΟΚΑ Β, ο πατέρας του ανέλαβε τη συλλογή πληροφοριών για τις κινήσεις της ΕΟΚΑ Β στην επαρχία Αμοχώστου και ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Εφεδρικού Σώματος. Ήταν στο στόχαστρο της ΕΟΚΑ Β, η οποία επιχείρησε τουλάχιστον 2 φορές να τον εκτελέσει. Η μητέρα του δεν ήταν γυναίκα που έμενε στο σπίτι, αλλά τις περισσότερες ώρες βοηθούσε τον σύζυγό της, κάνοντας πολλές φορές σκληρές δουλειές τόσο στη φάρμα όσο και στα χωράφια. Περιέβαλε πάντα με πολύ αγάπη τα παιδιά της, στα οποία είναι πλήρως αφοσιωμένη μέχρι και σήμερα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου Γενετική και πήρε διδακτορικό με υποτροφία στο ίδιο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο, είχε ενεργό συμμετοχή στα δρόμενα της εκεί κυπριακής παροικίας. Το 2001 επέστρεψε στην Κύπρο και ίδρυσε ερευνητική ομάδα στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Από το 2002 διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου σε πολλές επιτροπές κατάρτισης πολιτικής στον τομέα των βιοιατρικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2006 βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Πρόωθησης Έρευνας για την καλύτερη επίδοση σε εξασφάλιση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων έρευνας από το πρόγραμμα Συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος χρηματοδοτικών οργανισμών σε θέματα αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων. Τον Αύγουστο του 2011 διορίστηκε Υπουργός Υγείας. Ο έρωτας της ζωής του, η σύζυγός του Ζαχαρούλα, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Και ήθελα έτσι να τονίσω ότι δεν είναι ο πολύς ο χρόνος που σπαταλάει ο σύζυγός μας και πολλοί άλλοι σύζυγοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι και υπάρχουν πολλές άλλες αφανείς κυρίες εκεί έξω οι οποίες ζουν αυτά που ζούμε και εμείς. Είναι ο ποιοτικός ο χρόνος. Και τα παιδιά μου μέχρι τώρα αισθάνομαι ότι παρόλο ότι έχουν στερηθεί τη φυσική παρουσία του παπά τους, δεν έχουν στερηθεί ποιότητα χρόνου. Ξέρουν ότι ο πατέρας τους είναι εκεί, το ενδιαφέρον του είναι εκεί, είναι ο προστάτης και καταφέρνουν σε αυτόν όποτε τον θείασαν. Να του πω ότι τον αγαπώ πάρα πολύ και τον ευχαριστώ για τη συμπαράσταση. Η σχέση τους άρχισε στην τρίτη λύκειο, συνεχίστηκε στη διάρκεια των σπουδών τους και επισφραγίστηκε με το γάμο το Φεβρουάριο του 1994. Αποκορύφωμα της ευτυχίας του, ο ερχομός του πρώτου του παιδιού, στιγμή που ένιωσε πρωτόγνωρα και απερίγραπτα συναισθήματα. Όπως πιστεύει, η ύψιστη δυστυχία σε έναν άνθρωπο είναι να επιδιώκει ανεπιτυχώς τη συμπάθεια των άλλων και η ύψιστη ευτυχία είναι να σε αγαπά αληθινά έστω ένας άνθρωπος. Οι βασικές του αρχές ως άνθρωπος είναι η αυτορμία, η ειλικρίνεια καθώς και η αξιοπρέπεια. Μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής του ήταν μετά το πραξικόπημα. Όλη η οικογένεια βρισκόταν σε αγωνία για την τύχη του πατέρα του. Η εικόνα που του έμεινε αποτυπωμένη είναι όταν στις επόμενες μέρες ενώ καθόταν στη βεράντα του σπιτιού τους, στον Άγιο Σέργιο ξαφνικά τον βλέπει. Έτρεξε στην αγκαλιά του. Το συναπάντημα αυτό δεν θα το ξεχάσει όπως υπογραμμίζει ποτέ. Η ζωή σας θα λέγατε ότι είχε ροή συνέπειας, υπήρξαν και άλλες ανατροπές μετά την παιδική εκείνη η ηλικία που σας σφράγισε. Νομίζω μετά το 1974 είχαμε πολλά σκάνδαλα ανεβάσματα στη ζωή μας, πάρα πολλές δυσκολίες αρχικά. Δυσκολευτήκατε στις σπουδές σας? Στις ίδιες τις σπουδές δυσκολεύτηκα οικονομικά. Ήταν μεγάλη δυσκολία να μπορείς να σπουδάζεις στη Βρετανία και με το ψηλό κόστος. Αναγκαζόμουν να εργάζομαι από τον πρώτο χρόνο που ήμουν φοιτητής, πρωτοτής φοιτητής. Και τελικά δανείστηκα αρκετά χρήματα, τέλειωσα τις σπουδές μου, τα οποία αποπλήρωσα όταν ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής. Πήρα μια πάρα πολύ καλή υποτροφία και κατάφεραν με πολλές δυσκολίες να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Όμως όλα αυτά ήταν μάθημα για μένα. Αγαπάτε την ύλη? Βεβαίως. Αγαπάτε την ύλη? Και εκπέμπει και μία άβρα η ύλη, νομίζω, μία θετική. Μιλώ την ύλη. Η ύλη, η ζωή, η ακριβή ζωή, η καλή ζωή, το ωραίο σπίτι, το ωραίο αυτοκίνητο. Την ύλη, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Όχι με αυτή την έννοια όπως το εκπέμπει. Αλλά? Γι' αυτό και ζω και λιτή ζωή. Ζείτε λιτή ζωή? Ζω πολύ λιτή ζωή. Εξού και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε τη ζωή μας με όσο το δυνατό πιο προσγειωμένο τρόπο,
για να προσφέρουμε στα παιδιά μας τα περισσότερα. Ποια ύλη είναι αυτή που είπατε, την αγαπώ και σας έφυγε και σας ξέφυγε και το θα τα αρπάξω. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες τάσεις στη ζωή του ανθρώπου όπου κάποιες κατασκευάσματα, υλικά εκπέμπουν μια θετική εικόνα. Για παράδειγμα, στο μάρμαρο. Αγαπάτε την ποιότητα. Την ποιότητα, δηλαδή αυτά τα εκπέμπουν μια θετικότητα. Και με αυτή την έννοια, αν μπορούσα να το διατυπώσω. Κύριε Μαλά, το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι σχετικά με τους αντιποψηφίους, τους κύριους αντιποψηφίους. Ναι. Η άποψή σας για τον Νίκο Αναστασιάδη. Η άποψή σας, αν θέλετε, η δική σας σχέση μαζί του, τι είναι αυτό. Δεν γνώρισα τον κύριο Αναστασιάδη σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό ό,τι και να πω δεν μπορώ να το εκφράσω με αντικειμενικότητα. Άλλωστε δεν θα ήταν και πολύ κοψό για μένα, ως αντιποψήφιος. Σαν άνθρωπο, σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω γνωρίσει σε βάθος τον κύριο Αναστασιάδη για να εκφράσω μια άποψη. Είμαι σίγουρος ότι είναι άνθρωπος με κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ο κάθε άνθρωπος. Οι οποίες ιδιαιτερότητες είναι αυτό το οποίο κρίνει ο καθένας. Γιώργος Ιδηλίκας. Τον Γιώργο πάρα πολύ λίγο τον γνωρίζω σαν άνθρωπο. Φυσικά λόγω και της σχέσης της οικογένειας με την Παναγιά. Είμαι σε θέση να γνωρίζω κάποια περισσότερα πράγματα, αλλά όχι για την οικογένειά του. Αυθόρμητα μιλώντας, με ποιον από τους δύο, αν έπρεπε να αποφασίζετε να βγαίνετε για φαγητό μια νύχτα. Αυθόρμητα, με ποιον από τους δύο. Πρέπει να αποφασίσετε. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσα να επιλέξω, αλλά θα ήταν καλύτερα να βγω με τον Νίκο Αναστασιάδη για να τα πούμε οι δύο μας. Γιατί είπα, θα πρέπει να συζητήσουμε οι δύο μας στην τηλεόραση, αλλά δεν αποδέχθηκε. Δεν αποδέχτηκε ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν αποδέχτηκε. Λοιπόν, θα πρέπει να το ρωτήσουμε για αυτό, γιατί απέφυγε να σας συναντήσει. Θα συναντηθείτε κάποια στιγμή τηλεοπτικά οι τρεις σας. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πάρουμε μία τηλεφωνική. Είναι ο νονός σας, ο Αντώνης ο Σακαλής. Κύριε Σακαλή, καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας, κυρία Αλίκα. Επειδή ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος, θα αναγκαστώ να σας ρωτήσω έτσι πολύ περιληπτικά να μου απαντήσετε για τον βαφτιστικό σας. Κυρία Ελίτα, σε ηλικία 20 χρόνων είχα την τύχη και την ευτυχία να γίνω νονός του Σταύρου. Μάλιστα. Του Σταύρου που κατάγεται από μια υπέροχη οικογένεια, την οποία εγώ γνώρισα όταν ήμουν 17χρονος στα φυλάκια τότε την περίπτωση του Τουρκοαντασίας το 1964, όπου με φιλοξενούσαν δεν και πολλούς συναγωνιστές μου τα βράδια στο σπίτι τους και μας είχε η μητέρα του η υπέροχη εκείνη η κυρία, η κουνέρα μου η Ορθοδοξία, σαν τα παιδιά της. Αργότερα όταν απολύθηκα από την Εθνική Φρουρά, εμπάρχησα τον Σταύρο, τον Απόστολο Παρνάβα. Τι θα λέγατε ότι είναι το δυνατό σημείο του Σταύρου? Ο Σταύρος είναι μια πολύ δυνατή προσωπικότης, έχει αυτοπεποίθηση και προπάντων είναι απλός ανθρωπός, μπορεί να έρθει σε επαφή με όλα τα επίπεδα των ανθρώπων, είναι πρικισμένος με όλες τις αρετές που πρέπει να έχει ένας σωστός άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε κύριε Σακαλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του εύχομαι τον καλύτερο και ο Θεός να του δίνει σοφία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το αδύνατο σας σημείο ποιο είναι, κύριε Μαλά? Το αδύνατο μου σημείο. Νομίζω ότι αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στη λεπτομέρεια για να επιλύσω ένα πρόβλημα. Και καμιά φορά αυτό κουράσει. Και παρόλο που μου παίρνει πολύ χρόνο να διεξέλθω ενός προβλήματος, γιατί πραγματικά θέλω να φτάσω στη ρίζα ενός προβλήματος, αυτό όμως είναι αδύνατο σημείο καμιά φορά, διότι μπορεί να υποδηλεί ότι ίσως να μην εμπιστεύομαι ένα συνεργάτη να το κοιτάξει με λεπτομέρεια ένα θέμα. Αυτό θα έλεγα είναι αδύνατο σημείο. Είστε ειλικρινής. Είμαι πολύ ειλικρινής και είναι και αυτό αδύνατο σημείο για ένα πολιτικό. Ναι. Γιατί πάρα πολύ ειλικρίνεια στην πολιτική, όπως ξέρετε, δεν είναι και καλό πράγμα.
Νομίζω για τους πολιτικάντιδες δεν είναι καλό πράγμα ειλικρίνεια. Η Κύπρος σήμερα θέλει ειλικρίνεια. Να μου επιτρέψετε έτσι σε μια ελεύθερη τώρα συνομιλία μαζί σας. Τι άλλο χρειάζεται η Κύπρος σήμερα? Και ειλικρίνεια, Ελίτα μου, αλλά και πάρα πολύ αξιοπρέπεια και αξιοπιστία. Mm-hmm. Αυτό που λες, να το λες, να κοιτάζεις τον άλλο στα μάτια και πραγματικά να του εκπέμπεις αυτήν την θετικότητα και την ειλικρίνεια. Ο κόσμος έχει βαρεθεί με τον επιφανειακό λόγο, με τον επιτολικό λόγο, με τον πομπόδι λόγο, με τον πρωταθλητισμό της μετριότητας, όπως λέω. Θέλει προσγειωμένους ανθρώπους, οι οποίοι να καταλαβαίνουν τα προβλήματα, να μην νομίζουν ότι είναι οι παντογνώστες, διότι οι παντογνώστες δεν υπάρχουν στη ζωή, και να απευθύνεσαι, εν πάση περιπτώσει, στην ίδια την κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι, νομίζω, που επιζητεί η κοινωνία σήμερα. Άμεση σχέση μαζί της, άμεση σχέση με τα προβλήματα της, μετάφραση σε πολιτική πράξη των ίδιων των προβλημάτων του κόσμου. Και πάνω απ' όλα, ανιδιοτέλεια. Για ένα παιδάκι που στήθηκε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου αυτό, αυτή την εικόνα, για ένα παιδάκι που στήθηκε στον τοίχο με το περίστροφο, στον κρόταφο ή στο στόμα. Στο στόμα. Θα λέγατε ότι σήμερα, διεκδικώντας αυτό το πίστατο αξίωμα, διακρίνεστε μέσα στη ψυχή σας, διακρίνετε σημάδια εμπάθειας για αυτούς που σας έβαλαν στο στόχαστρο? Όχι, δεν θα έλεγα εμπάθειας. Θα είμαι γενναιόδωρος με όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δυστυχώς προδώσει την πατρίδα μας. Yeah. Θα πω ότι τους συγχωρώ, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Περιμένω και από αυτούς, και πάρα πολλούς από αυτούς, όχι μόνο από ένα, να πούν ένα συγγνώμη στον Κυπριακό λαό και να πούν ότι πραγματικά αυτό που ζούμε σήμερα, εμείς το έχουμε φέρει στην χώρα μας. Μιλώ για αυτούς. Άρα είστε υπεύθυνοι να τιμωρηθούν και να τιμωρούνται πάντα. Ήδη τουλάχιστον να έχουν το ανάστημα να πούν συγγνώμη για αυτό που πράξαμε. Ή κάναμε λάθος ή προδώσαμε ό,τι θέλει. Από όλες τις πλευρές περιμένετε το συγγνώμη, γιατί κάποιοι άλλοι περιμένουν και ένα συγγνώμη από άλλες πλευρές. Οποιοςδήποτε νομίζει ότι έχει διαπράξει λάθος, να πει συγγνώμη. Φυσικά υπάρχουν διαφόρων ειδών λάθη. Αναγνωρίζετε όλα τα λάθη από όλες τις πλευρές? Οπωσδήποτε υπήρχε λάθη από όλες τις πλευρές, όμως δεν μπορώ να πω ότι το έγκλημα του πραξικομήματος δεν ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχει διαπράξει οποιοδήποτε έχει λάβει μέρος στο. Το έχετε ζήσει κιόλας με τον τρόπο που το ζήσατε? Το έχω ζήσει και ακριβώς επειδή οι ίδιες οι στιγμές της ζωής φέρνουν τους ανθρώπους μπροστά από τις ευθύνες τους. Είναι αυτό που έχω πει. Ένα έγκλημα να το πράξει στις 15 του Ιούλη να το καταλάβω. Στις 29 του Ιούλη όμως, όταν η μισή σου πατρίδα είναι μικατοχόμενη, δεν δικαιούσε, όταν έχεις δει τα αποτέλεσματα των πράξεων σου, να συνεχίζεις να εγκληματίσεις. Θα καταδεχόσασταν ένα υπουργό όπως τον κύριο Πουργουρίδη που είπε μια κούλπα στην δική σας κυβέρνηση? Ένα υπουργό όπως τον κύριο Πουργουρίδη που είπε, έκανα λάθος. Τον οποιοδήποτε έχει πει, έκανα λάθος, αλλά νομίζω ότι έχει και να προσφέρει στην πολιτική ζωή, δεν είναι μόνο λάθος. Θα τον δεν έχω ένα πρόβλημα. Αποδεχόσασταν. Θα προσπαθήσετε, κύριε Μαλά, να αποφύγετε... Να μην λέμε τώρα ότι ο κύριος Πουργουρίδης είναι υποψήφιος. Εντός εισαγωγικών, έτσι, ήταν για χάρη του, του λόγου. Κλείνοντας, αφήσαμε τόσα πολλά κομμάτια πίσω. Απολογούμε οι υποχρεώσεις των τέτοιων. Ήταν υποχρεώσεις και όλων σας υποχρεώσεις. Εγώ αφήνω το λόγο σε εσάς. Αυτό που θεωρείτε το πιο σημαντικό να λεχθεί μέσα από ένα κοινωνικού περιεχομένου πορτρέτο δικό σας, που αφήσαμε πίσω και θα θέλατε να το περάσετε στον κόσμο. Τελευταία κουβέντα δική σας. Κοινωνικού περιεχομένου προστρέτω. Θα μιλήσω λίγο έτσι για το σήμερα, αν μου επιτρέπετε. Πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Απλώς να πω στους συμπολίτες μας το εξής. Μπήκα στην πολιτική, και αυτό θέλετε και προσωπική κατάθεση, προβληματιζόμενος ακριβώς πού θέλουμε να οδηγήσουμε αυτή τη χώρα. Και δεν είναι πολιτική η τοποθέτηση αυτή. Γενικά, σαν νέος άνθρωπος, έβλεπα την κοινωνία μας ότι πρέπει να πάει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Γι' αυτό που
καλώ όλους τους συμπολίτες μας είναι να καθίσουν κάτω με ήρεμη σκέψη, χωρίς εμπάθειες, με πολύ λογική, λιγότερο συναίσθημα και να αξιολογήσουμε το μέλλον μας όλοι. Και να κρίνουμε και να γίνουμε συμμέτοχοι σε μια σωστή αξιολόγηση. Δεν λέω ότι οι δικές μου οι θέσεις είναι οι σωστές. Λέω στον κόσμο όμως να κρίνουν όλες τις τοποθετήσεις, όλες τις τάσεις, χωρίς συνσχηματισμούς και να αποφασίσουν. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι κοινωνική εντολή. Άρα καταλήγεται στην πρόσκληση προς τον κόσμο να αφήσουν πίσω οποιασδήποτε ιδεολογίες και να δουν και να μελετήσουν προτού δώσουν. Να είναι μελετημένοι οι ψηφοφόροι. Αυτή τη φορά αυτή είναι η εντολή. Αυτό είστε και εσείς κύριε Μαλά, έτσι. Αυτό είναι. Μελετάτε και αποφασίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.